Προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία από το παρατηρητήριο αυτοκτονιών του Κέντρου Ημέρας για την πρόληψη της αυτοκτονίας του φορέα Κλίμακα, που φέρνουν την Κρήτη πρώτη ως περιφέρεια στη χώρα σε σύνολο αυτοκτονιών με ποσοστό 17%. Η ερευνητική ομάδα του Κέντρου Ημέρας για την πρόληψη της αυτοκτονίας εδώ και χρόνια επεξεργάζεται τα στοιχεία που δείχνουν ότι αυτά τα αυξημένα ποσοστά στην Κρήτη συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με ψυχικά νοσήματα που δεν αντιμετωπίζονται. Αυτό που βλέπουμε εμείς και είναι κάτι το οποίο και ερευνητικά έτσι μελετάτε είναι ότι στην Κρήτη υπάρχει μια αυξημένη εμφάνιση των ψυχικών νοσημάτων. Βλέπουμε μια αυξημένη ευαλωτότητα γενικότερα στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, παρόλα αυτά είναι κάτι που πραγματικά ισχύει. Από τη μια η άρνηση να εκφράσουν την ανάγκη και να δεχθούν βοήθεια και από την άλλη η πρόσβαση στην κατοχή όπλων δημιουργεί ένα απίστευτο μείγμα κινδύνου όπως δηλώνουν οι επιστήμονες, που στην επεξεργασία των στοιχείων εντοπίζουν ότι όχι μόνο στην πλειονότητα των θυμάτων είναι άνδρες, αλλά και ότι από τις συνηθέστερες μεθόδους αυτοκτονίας που χρησιμοποιούν οι άνδρες στην Κρήτη και αυτό αποτελεί διαφοροποίηση με την υπόλοιπη χώρα, είναι οι αυτοκτονίες με αυτοπυροβολισμό. Οι άνδρες επιλέγουν περισσότερο θανατηφόρες μεθόδους, μεθόδους δηλαδή που θα επιφέρουν το θάνατο, θα έχουν αυξημένη δηλαδή θνησιμότητα και γι' αυτό βλέπουμε και μια αυξημένη πρόσβαση στα όπλα. Πολλοί άνθρωποι στην Κρήτη αυτοκτονούν μέσω του αυτοπυροβολισμού. Οπότε σίγουρα είναι και ένα κομμάτι το οποίο ίσως να χρειαστεί να το δούμε αυτό όσον αφορά τις αναθεωρήσεις, δηλαδή των κριτηρίων που κάποιος διαθέτει όπλο. Τα ποσοστά έχουν αυξητική τάση από τη δεκαετία του 2010, ενώ αποτυπώνεται σταθερή αύξηση και μετά την πανδημία του COVID, ενώ το στοιχείο που σοκάρει εξίσου είναι ότι σε κάθε αυτοκτονία αντιστοιχεί ένα σύνολο σε απόπειρες από 15 έως και 25, γεγονός που μεταφράζεται από τους ερευνητές για την Κρήτη σε χίλιες περίπου απόπειρες αυτοκτονίας ετησίως. Η μία αυτοκτονία αντιστοιχεί με 15 με 25 μη θανατηφόρες απόπειρες αυτοκτονίας, οπότε καταλαβαίνετε ότι αν για παράδειγμα σε μια περιφέρεια όπως η Κρήτη έχουμε τουλάχιστον 45 θανάτους που οφείλονται σε αυτοκτονία, καταλαβαίνετε ότι έχουμε τουλάχιστον 1.000 απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε ένα έτος. Οι επιστήμονες στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα προς την πολιτεία για μέτρα και ενίσχυση δομών που θα βοηθήσουν τους πάσχοντες από ψυχικά νοσήματα, εξηγώντας πως η ενημέρωση και η εύκολη πρόσβαση σε ειδικούς ψυχικής υγείας μπορούν να σώσουν άμεσα ανθρώπινες ζωές. Οι δημόσιες δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας υστερούν κατά πολύ και στο νομό μας και γενικά στην Κρήτη. Δεν πρέπει να υποτιμούμε καμιά κατάσταση που να δηλώνει ότι στην ψυχική υγεία κάποιου δικού μας ανθρώπου, κάποιου οικείου, κάτι δεν πάει καλά.